Θάνατοι. Πρόκειται για άντρες ηλικίας από 69 μέχρι 79 ετών, οι τρεις με υποκείμενα νοσήματα. Ο ένας νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώς του μετά από μεταφορά του από το Ίδρυμα Σωτήρος στην Λάρνακα. Ο δεύτερος διέμενε στον οίκο Ευγυρία Αρίτη. Ο τρίτος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Λευκοσίας και ο τέταρτος ηλικίας 69 ετών ήταν χωρίς υποκείμενα νοσήματα και νοσηλευόταν στην εντατική του νοσοκομείου Λευκοσίας. Οι σημερινές, να δούμε αναλυτικά τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν σήμερα, 10.201 στο σύνολο και από εδώ προκύπτουν 573 επιβεβαιωμένα περιστατικά. Από τα 573, τα 288 αφορούν τις εξετάσεις PCR και τα άλλα 285, συγγνώμη, αφορούν τις εξετάσεις rapid test. Σε ό,τι αφορά τους νοσηλευόμενους, δυστυχώς έχουν αυξηθεί πάρα πολύ με σύγκριση τα όσα έχουμε δει από τα χθεσινά. Είναι στους 187, εκ των οποίων οι 49 είναι σε σοβαρή κατάσταση και οι 25 από αυτούς είναι διασωληνωμένοι. Να δούμε όμως πώς διαμορφώνεται ο χάρτης με τα rapid test, όπως διενεργήθηκαν σήμερα. Στην Λευκοσία προέκυψαν 95 νέα περιστατικά, στην Λεμεσό 100, στην Λάρνακα 64, στην Πάφο 18 και στην Αμόχωστο το 7. Και με βάση τις εξετάσεις που έγιναν, όπως τις βλέπουμε αυτή τη στιγμή, το πιο ψηλό ποσοστό για άλλη μια φορά έχει η Λεμεσός και η Λάρνακα με 6%. Μάλιστα, πολύ άσχημη εικόνα και δυστυχώς αυξάνονται και οι θάνατοι, μάλιστα ανθρώπων μικρότερης ηλικίας και χωρίς υποκείμενα νοσήματα, κάτι που είναι ακόμα πιο ανησυχητικό. Σε ευχαριστούμε, Νικόλ.